Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω τον κύριο Καπούρο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αθλητισμού, που είναι στην παρέα μας με την ιδιότητα του προπονητή. Προπονητή Στίβου στο Ποσειδώνα Λουτρακή. Ωραία. Και την κυρία Παχατουρίδου, Βούλα Παχατουρίδου, έφορος της ομάδας Ποσειδώνα Στίβου, το διατυπώνω σωστά. Έτσι ακριβώς. Όπως Ποσειδώνα Λουτρακή, ούτε του είναι Στίβου. Ακριβώς. Λοιπόν, μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή και τα θόδια που πραγματοποιήθηκαν στο Λουτράκι ύστερα από μία πάυση ετών, αλλά βέβαια και με αφορμή τις δραστηριότητές σας, τις οποίες έχετε αναπτύξει και ακούγεται πραγματικά η προσπάθεια που καταβάλλετε, ότι αποφέρει αποτελέσματα. Θα ήθελα όμως να το πάμε λίγο χρονολογικά, με τη λογική του πώς σκεφτήκατε να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο, τι ακριβώς είναι αυτό το αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε και στην πορεία να αναπτύξουμε και άλλα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν. Πολύ ωραία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται, θα πρέπει να αναπτύξουμε την όλη διαδικασία του Στίβου. Ο Στίβος είναι ένα άθλημα που είναι μοναχικός και δεν το πολύ γνωρίζει ο κόσμος και νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγους που με έφερε να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Καταρχάς, είναι πολύ... Για μένα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό, άρα γιατί είναι μια πρόκριση για μένα και νομίζω ότι με ενδιαφέρει να το συνεχίσω γιατί φέρνει αποτελέσματα και τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται διότι όταν ξεκίνησα πριν από 2,5 χρόνια τη συνεργασία μου με το τμήμα του Στίβου ήταν περίπου 30-40 παιδιά και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό των 220 παιδιών, αθλητών. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο τμήμα, μια μεγάλη ακαδημία στο Λουτράκι που ξεπερνάει τους 100 αθλητές. Έχουμε ένα τμήμα στην Περαχώρα που ξεκίνησε φέτος για πρώτη φορά και ένα τμήμα στα Ίσθμια που και εκείνο αριθμεί περίπου καμιά 30 παιδιά. Και μετά τα υπόλοιπα παιδιά μέχρι τα 220 που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το τμήμα της προαγωνιστικής και της αγωνιστικής που συνεχίζουν κατά βάθος το έργο που είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Με ενδιαφέρει η προβολή της δουλειάς που κάνουν οι προπονητές γιατί είναι για την κοινωνία μας, πιστεύω, σε αυτή τη φάση πολύ σημαντικό να ασχολείται κανείς με παιδιά. Τα παιδιά είναι το μέλλον αυτής της χώρας και όχι μόνο. Και νομίζω ότι το να απασχολείται κανείς εθελοντικά, όπως το κάνω εγώ, για τα παιδιά, είναι ό,τι πιο ωραίο δώρο μπορεί κανείς να δώσει στον εαυτό του. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο που λέτε. Θα ήθελα λίγο να μας αναπτύξετε ακριβώς, στο περίπου τουλάχιστον, τις αρμοδιότητές σας. Γιατί εντάξει, για τη δουλειά του προπονητή γνωρίζουμε όλοι τι προσφέρει. Είναι και ένα λειτουργήμα, επάγγελμα, το οποίο είναι διαδεδομένο. Ενώ το δικό σας έργο, συνήθως κάποιος που δεν ασχολείται με τον αθλητισμό μπορεί και να μην γνωρίζει καν ότι υπάρχει. Τι ακριβώς κάνετε? Λοιπόν, έρχομαι σχεδόν καθημερινά στο γήπεδο, γιατί πλέον έχω μπει και εγώ μέσα στη διαδικασία, αυτή την πολύ όμορφη διαδικασία της μεγάλης οικογένειας του Στίβου. Νιώθω και εγώ ότι είμαι ένα μέρος αυτής της οικογένειας. Είναι γενικά το τμήμα πολύ δυναμικό και αυτό είναι που μας κάνει και δυνατούς, πιστεύω. Και αυτή η οικογένεια, πολύ όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργηθεί, μου δίνει τα φτερά για να προσφέρω περισσότερη δουλειά. Λοιπόν, η δουλειά που κάνω είναι σε καθημερινή βάση να βλέπω τις ανάγκες των αθλητών, τις ανάγκες των προπονητών, να συντονίζω τις εγγραφές και τις μηνιαίες πληρωμές,
να βοηθάω στην ολοκλήρωση των αγώνων, το κομμάτι της μεταφοράς των αθλητών από και προς Βουτράκη, τα λεωφορεία, τα ξενοδοχεία όταν πάμε σε αγώνες εκτός Λουτρακίου, συνήθως έχει και μια παραμονή, οπότε συντονίζω όλο αυτό το κομμάτι και προσπαθώ όσο μπορώ να φέρνω και τους μικρούς μας αθλητές σε αγώνες που πάνε οι μεγάλες μας ομάδες, για να δούνε και στην πράξη τι γίνεται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας, γιατί έτσι καταλαβαίνουν προς τα πού βαδίζουν, αλλά βέβαια αυτό είναι το κομμάτι του προπονητή και δεν είναι πλέον το δικό μου. Όπου θα ήθελα από εκεί και πέρα κάπως να διαχωρίσετε και εσείς, κύριε Κακούρο, τα όρια μεταξύ της δικής σας δουλειάς και του έργου που προσφέρει η κυρία Παχατουρίδου. Εμπλέκονται κάπου οι ρόλοι σας, είναι ρητά ξεχωρισμένοι, πώς γίνεται? Κοιτάξτε, εμείς τουλάχιστον εδώ στον Ποσειδώνα και στο τμήμα του Στίβου λειτουργούμε, όπως είπε και η κυρία Παχατουρίδου, σαν μια οικογένεια. Δηλαδή το βλέπουμε περισσότερο ότι είμαστε συνεργάτες. Σίγουρα όμως υποτίθεται ότι η κυρία Παχατουρίδου είναι το μάτι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ποσειδώνα, να το πω έτσι, και αυτός που εκφράζει το Ποσειδώνα στο τμήμα του Στίβου και είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε δουλειά έχει να κάνει σε σχέση με από έναν αγώνα ή από μια προπόνηση, το πώς μπορεί να στηθεί. Στην ουσία, ό,τι ανάγκες έχουμε, αυτό που είπε η κυρία Παχατουρίδου, εμείς οι αθλητές μας τις εκφράζουμε στην κυρία Παχατουρίδου και αν ενδεχομένως μπορεί να το πραγματοποιήσει, τις περισσότερες φορές το πραγματοποιεί. Όσο αφορά έναν εξοπλισμό, όσο αφορά τα ρούχα των παιδιών ή άλλα αιτήματα, καταρχάς και λόγω της κυρίας Παχατουρίδου και της ορμής την οποία είχε από την περσινή χρονιά, ήταν και ένας λόγος το οποίο βάλαμε μπροστά και τα φόδια και είπαμε γιατί να μην το κάνουμε. Και αυτό ήρθε σε μια συνεργασία και έφερε μια εθελοντική ομάδα γύρω από την κυρία Παχατουρίδου, η οποία σε συνεργασία με τον Ποσειδώνα Λουτρακίου, το τμήμα του Στίβου, τους προπονητές, τους αθλητές του Ποσειδώνα και του Στίβου, πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι αγώνες. Δηλαδή έχουμε μια εθελοντική ομάδα που είναι μέσα από το Στίβο περισσότερο, που πραγματοποιούμε ένα μεγάλο γεγονός του Λουτράκη. Αν αυτό γίνεται σε κάθε τμήμα, θα ήταν πάρα πολύ αξιόλογο και θετικό προς τον τόπο. Άρα εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε και κοινωνικά μέσα από το Σύλλογο, είτε αυτό είναι με μία δράση και τη διοργάνωση ενός αγώνα, είτε τον κοινωνικό ρόλο που έχουμε στο να στηρίζουμε οικογένειες που ενδεχομένως έχουν κάποιο πρόβλημα και είμαστε εδώ να τις στηρίξουμε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αυτό είναι σε μία προπόνηση ή οτιδήποτε άλλο. Και θεωρώ ότι σίγουρα ένας γονιός προτιμάει το παιδί του να είναι σε ένα στάδιο από το να είναι σε έναν υπολογιστή ή σε μια καφετέρια και να όλη μέρα να είναι γύρω από αυτό το κομμάτι. Σίγουρα είναι κάτι θετικό ότι έχουν τα παιδιά εδώ. Σίγουρα μας τιμάει ότι πάνω από 200 αθλητές αυτή τη στιγμή και θέλω και με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο στάδιο και στο τμήμα του Στίβου. Για μας σίγουρα είναι μια ανταμοιβή, όλη την ομάδα εννοώ του Στίβου, του τμήματος του Ποσειδώνα, και θεωρώ ότι μας δίνει δύναμη στο να συνεχίσουμε και να φέρουμε και ακόμα περισσότερα παιδιά και να πάμε και καλά και στους αγώνες μας και να θέτουμε και έχουμε υψηλούς στόχους πάντα όσο αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι που μπορώ εγώ να πω. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, εμείς το βλέπουμε συνολικά. Σίγουρα η ρόλη μας είναι διαφορετική, αλλά θεωρώ ότι η κυρία Παχατουρίδου σίγουρα έχει μάθει και προπονητικά πλέον θέματα τόσες ώρες που κάθεται εδώ. Αντιλαμβάνεται ότι και ένα λάθος ενός αθλητή, να φανταστείτε. Ωραία. Και μακάρι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά. Εμάς πάντα η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή ως προς αυτό. Ακριβώς, ναι. Και οι γονείς των παιδιών που ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσουν και τους ζητάμε πολλές φορές πράγματα και πραγματοποιούνται. Είτε σε έναν αγώνα ή μετακίνηση είτε οτιδήποτε άλλο, θέλουμε να έχουμε τους γονείς κοντά μας
και κάνουμε διάφορες δράσεις για να έρθουμε κοντά. Μιλήσατε για μια, και εσείς για μια μεγάλη αύξηση στους αθλητές. Είναι σε θέση ο Σύλλογος να ανταπεξέλθει σε αυτή τη ραγδαία αλλαγή στον αριθμό των αθλητών? Και ξέρετε, επειδή και για την κρίση λέγονται πολλά και για τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, και από ό,τι κατάλαβα, αφήσατε να εννοηθεί ότι δεν είναι μόνο η αθλητικού περιεχομένου υποστήριξη, αλλά γενικότερα έτσι, ένα ενδιαφέρον και μια βοήθεια που προσφέρεται ανάλογα με κάθε περίπτωση. Το ερώτημα είναι, μπορεί έτσι να ανταπεξέλθει και οικονομικά όλη αυτή η προσπάθεια στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, γιατί περισσότερα παιδιά, περισσότερες ανάγκες. Ναι, είναι δύσκολο το έργο αυτό. Δεν σας κρύβω ότι όταν φτάνει το τέλος του μήνα, έχω πολλά ερωτηματικά μέσα μου, αν θα μπορέσω σαν Ποσειδώνα Λουτρακίου να τα φέρω πέρα ως προς το οικονομικό κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι με την πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή που έχουμε ξεκινήσει και με την πολύ καλή δουλειά των προπονητών και το συντονισμό που κάνει ο Γιάννης ο Κακούρς, όλα αυτά βγαίνουν προς τα έξω και ο κόσμος εμπιστεύεται, οι γονείς εμπιστεύονται και μας αφήνουν τα παιδιά τους, και αυτό μας δίνει μια δύναμη, μια πρόσθετη δύναμη, με αποτέλεσμα το συμβολικό ποσό που παίρνουμε σε μηνιαία βάση για τις προπονήσεις, γιατί πρέπει να πούμε ότι σε εμάς οι προπονήσεις είναι σε καθημερινή βάση, ακόμα και το Σαββατοκύριακο για την αγωνιστική και την προαγωνιστική. Δηλαδή είναι 5 μέρες την εβδομάδα, από 3 ώρες σχεδόν θα έβαζε κανείς, και είναι ένα συμβολικό ποσό των 10 ευρώ σε μηνιαία βάση, που νομίζω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει αυτή την υπέρβαση, ας το πούμε έτσι, γιατί είναι οι καιροί δύσκολοι. Αλλά και ακόμα και για αυτούς που δεν μπορούμε, εμείς είμαστε, εγώ συγκεκριμένα έχω μεταφέρει σε πολλούς γονείς ότι πάντα θα υπάρχει εδώ ένα αυτή που θα τους ακούει, και μια ιδιαίτερη προσοχή προς όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε τέτοιες πολλές, αλλά είναι κρυφό μυστικό, θα έλεγε κανείς, και μένει μεταξύ μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι τα παιδιά να βρουν εδώ αυτό που τους λείπει, να βρουν μια χαρά, μια πρόσθετη χαρά, και να αισθανθούν πολύ ωραία κατά τη διάρκεια της προπόνησης και να νιώθουν ότι κάτι κάνουν κι αυτά. Από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κανείς να αθλείται? Φέτος έχουμε παιδιά που είναι 4 και έρχονται εδώ. Έχουμε, η Ακαδημία είναι χωρισμένη σε 2 τμήματα, το τμήμα που πάει μέχρι 3η Δημοτικού περίπου, από τα νήπια έως την 3η Δημοτικού και από 4η έως 6η Δημοτικού. Και έχουμε αρκετά μικρά παιδιά που έρχονται καταρχάς γιατί οι γονείς θεωρούν απαραίτητο ή να τα αθλήσουν, ή και τα παιδιά ενδιαφέρονται να έρχονται γιατί έχουν δει στην τηλεόραση ή έχουν ακούσει για το στίβο. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις παιδιών που έχουν πρόβλημα με το διαβήτη, με το ζάχαρο, και έρχονται εδώ για να περπατήσουν και να τρέξουν, γιατί είναι απαραίτητο στα πλαίσια της γιατρικής γνωμάτευσης που έχουμε. Σε τόσο μικρή ηλικία εμφανίζουν τέτοια προβλήματα. Έχουμε πολλά κρούσματα εδώ και έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, και αυτό δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση και στο έργο των προπονητών. Νομίζω ότι και όλη η ομάδα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη απέναντι σε αυτά τα παιδιά, αλλά και σε όλα τα παιδιά. Ο πρώτος στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι το να έρθει το παιδί στο στάδιο για τη δική του υγεία. Έτσι. Πάνω απ' όλα. Και μετά, ενδεχομένως, αν πραγματικά έχει ένα ταλέντο, μακάρι και το ευχόμαστε, είμαστε εδώ για να προπονηθεί σωστά, με μεθοδικότητα, για να φτάσει και ενδεχομένως και αρκετά ψηλά, αν του αρέσει. Αλλά το πρώτο στάδιο είναι ότι ερχόμαστε στο στάδιο για να έχουμε υγεία. Για να έχουμε ένα ωραίο σώμα, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά να είναι ένα υγιές σώμα, με αυτή την άποψη το λέω. Αυτό είναι ο στόχος του αθλητισμού, όταν πρέπει να προάγουμε τον αθλητισμό. Και βέβαια και έχουν τη δυνατότητα από τις μικρές ηλικίες, τις ακαδημίες, στο να μαθαίνουν από την σωστή διατροφή τους, που γίνονται θεωρητικά μαθήματα μέσα σε όλα τα τμήματα,
μέχρι και το, για τους μίσθους, για τα κόκαλά τους. Αχ, πείτε μας κάτι, αυτά έχουν ενδιαφέρον γενικότερα, έτσι, με την ευκαιρία να μάθουμε. Δηλαδή, δύο-τρία πράγματα, εντάξει, μην μου πείτε τώρα να μην τρώνε γαριδάκια τα παιδιά, εντάξει, νομίζω το έχουν ακούσει όλοι. Πείτε κάτι λίγο πιο υποφερτό. Οι μικροί αθλητές και μαθητές μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα τους μεγάλους. Και αυτό το θετικό είναι ότι όταν πηγαίνουν στα σπίτια τους, συνήθως οι γονείς, το μεταφέρουν στους γονείς και κάνουν και πιο δύσκολη την καθημερινότητα των γονιών στο να τους βάλουν στο σωστό δρόμο. Και αυτό εμείς που τους προσπαθούμε με χιουμοριστικό πάντα τρόπο, είναι να τους περάσουμε ότι στους γονείς σου το βράδυ που θα πας θα πρέπει να πεις αυτό, ότι δεν θα πρέπει να φας το βράδυ αυτό, πρέπει να φας αυτό. Προσαρμόζονται οι γονείς. Αρκετοί γονείς σας πληροφορώ ότι έρχονται και μας κουνάνε έτσι το κεφάλι και μας λένε ότι τι μας κάνετε, τι μας κάνετε. Γιατί μαθαίνουν, ας πούμε, ότι πρέπει να βγει από το ψυγείο ενδεχομένως και τι δεν θα πρέπει να μπει. Σίγουρα μαθαίνουν τα παιδιά το τι ακριβώς, ποιες τροφές κάνουν κακό και ποιες είναι και οι βιταμίνες τις οποίες παίρνουν από τις τροφές τους. Αυτά σε όλες αυτές τις ηλικίες που σας λέω τα μαθαίνουν στα θεωρητικά μαθήματα. Μαθαίνουν όλους τους μυς, σιγά σιγά, δηλαδή αρχίζουμε και λέμε και στα παιδιά ποιος είναι αυτός ο μυς, ποιος είναι ο άλλος, πώς λέγεται. Εξηγούμε τα κόκαλα, ποια είναι πιο μεγάλα κόκαλα, ποια είναι πιο μικρά. Αντιλαμβάνονται όμως σιγά σιγά τι τους κάνει καλό και τι δεν τους κάνει. Και αυτό το μεταφέρουν στο σπίτι τους και κάνουν συγχρόνως καλό σε όλη την οικογένεια. Και στα αδέρφια τους, και στους φίλους τους, και στη γιαγιά τους, και στον παππού τους. Λέμε τι κάνουμε σε περίπτωση τραυματισμών. Όταν γίνει κάποιο ατύχημα, τι πρέπει να κάνουμε. Αντιλαμβάνονται ότι όταν χτυπάμε, ξέρω τι κάνουμε με τον πάγο, τι πρέπει να κάνουμε, να μην κάνουμε λάθος κινήσεις για να μην τραυματιστούμε περισσότερο. Και προλαβαίνουμε στην ουσία ατυχήματα. Δηλαδή, προσπαθούμε αυτή η δουλειά που γίνεται εδώ να μην είναι έρχονται οι γονείς, αφήνουν για μία ώρα το παιδί τους και φεύγουν και χωρίς να έχουν πάρει τίποτα. Θέλουμε να είναι ουσιαστικό το μάθημα. Και να περιμένουν πότε θα πάνε και στο επόμενο μάθημα. Ναι, θα κάνετε babysitting, λογικό. Αυτό θέλουμε να το διαχωρίσουμε και θέλουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό και ως προς την, όχι μόνο στο παιδί, στον αθλητή, αλλά και προς την οικογένεια την οποία φέρνει το παιδί της εδώ. Να κάνω μια επίτροπη. Όχι, και αυτό που είπε ο Γιάννης ο Κακούρης είναι ότι όντως, παρόλο το κρύο που έκανε αυτές τις ημέρες, πολλά παιδιά είχαν την ανάγκη να ασχούν στο γήπεδο γιατί. Φαίνεται η δουλειά που γίνεται από τους προπονητές, είτε στο θεωρητικό κομμάτι είτε στο πρακτικό και η ανάγκη του παιδιού να συνεχίζει να έρχεται εδώ. Παρόλο που έκανε πολύ κρύο, μερικοί γονείς μας λέγανε «Μα τι θα τον κάνω, συνεχώς θέλει να έρχεται στο σκήμα». Η γυμναστική αιθήση, το δύσκολο φαντάζομαι να ξεκινήσει κάποιος, αφού ξεκινήσει και μετά το ζητάει. Ναι. Να κάνω και μια ακόμα ερώτηση έτσι, για να έχει νόημα το έργο σας. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το στίβο. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον ο κύριος προπονητής είναι σε θέση να απαντήσει. Για να έχει νόημα, γιατί σίγουρα πρέπει να ταιριάζει και στο χαρακτήρα του και για να προοδεύσει να έχει κάποιες ιδιότητες έτσι ο χαρακτήρας του που να συνάδει όλο αυτό. Κοιτάξτε, καταρχάς το ένα χαρακτηριστικό μπορεί να είναι να πάμε υπόψη μας το σωματικό και το ένα είναι το πρόσωπο σαν χαρακτήρα. Όσο αφορά το σωματικό, οποιοδήποτε σωματότυπο ενός παιδιού μπορεί να κάνει για το στίβο. Γιατί? Γιατί ο στίβος δεν είναι μόνο παίξιμο, είναι και τα άλματα, αλλά είναι και οι ύψεις. Δηλαδή, ενδεχομένως, ένα παιδί που μπορεί να έχει κάποια κιλά παραπάνω και μπορεί να έχει και περισσότερη δύναμη στην ουσία, μπορεί να, να γίνει πρωταθλητής, ας πούμε, στη δισκοβολία ή στη σφυροβολία ή στη σφυροβολία στο ακόντιο. Κάποιος που έχει μια αλτικότητα ή ένα σωματότυπο και είναι πάρα πολύ αδύνατος, αλλά συγχρόνως μπορεί να έχει πολύ δύναμη, μπορεί να είναι πολύ καλό στα άλματα. Και βέβαια και είναι και οι δρόμοι της αντοχής και των ταχυτήτων. Άρα οποιοδήποτε σωματότυπο μπορεί να κλειδώσει ακριβώς σε ένα συγκεκριμένο άθλημα στο στίβο που μόνο αν θα έρθει, αυτό θα το δουν οι προπονητές και θα τον σπρώξουν προς στο πιο σωστό άθλημα για αυτόν. Τώρα όσο αφορά για το χαρακτήρα του αθλητή, όπως σας είπε και στην αρχή η έφορος, είναι ότι ο στίβος είναι ένα μοναχικό άθλημα και σας το λέω εγώ που ήμουν και παραπάνω από μια δεκαετία αθλητής του στίβου και τώρα ως προπονητής. Τι είναι αυτό που παίρνεις? Είναι ακριβώς ότι μαθαίνεις να στηρίζεις τις δυνάμεις σου. Στα δικά σου χέρια, στα δικά σου πόδια, στο δικό σου μυαλό.
αυτό σου δίνει τη δυνατότητα αύριο μεθαύριο όταν θα βγεις στη ζωή, ενώ στο επάγγελμά σου, στη δουλειά σου, στο πανεπιστήμιο, έχεις μάθει να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Εγώ, αυτό μου έχει μείνει από τα χρόνια που πέρασα μέσα στο στίβο και μέσα στα στάδια, είναι ότι επειδή ήξερα ότι μόνο αν εγώ προσπαθήσω, μόνο αν εγώ ελαττώσω τα λάθη μου και κάνω όσο πιο σωστά ακριβώς το άθλημα που έκανα, εγώ όμως θα γίνει αυτό που έχω στο μυαλό μου και αυτό που έχω ονειρευτεί. Στην ουσία όμως, επειδή είμαστε όλοι μέσα σε μια ομάδα, έχεις και την ομαδικότητα, όχι τόσο πολύ όσο ενδεχομένως το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο ή το βόλεϊ. Ενδεχομένως ένα λάθος στο ποδόσφαιρο που μπορεί να κάνει ένας ποδοσφαιριστής να το προλάβει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής που μπορεί να είναι λίγο πιο δίπλα. Εδώ στο στίβο είναι τόσες λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να έχει τη δύναμη και το στένος ο συγκεκριμένος αθλητής έτσι ώστε να το βγάλει πέρας, αλλά σας ξαναλέω και πάλι όμως βασίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις και στις δυνάμεις του προπονητή. Δηλαδή στο στάδιο εκείνη τη στιγμή όταν είσαι μέσα, είσαι μόνος σου και τρέχεις για τον εαυτό σου. Αλλά στην ουσία, στο πλάι, στην άκρη του ματιού σου, στις κερκίδες βλέπεις τον προπονητή σου και μόνο και κανέναν άλλον. Άρα υπάρχει μια σχέση προπονητή και αθλητή που είναι ιδιαίτερη. Και αυτός είναι ο δικός μου ρόλος και των συναδέλφων μου στο στίβο, ο οποίος εγώ ως αθλητής είχα ένα άγχος όταν έτρεχα ή όταν συμμετείχα στο άμεση μήκος που έκανα τότε και στο τριπλό. Τώρα ως προπονητής το έχω επί 15, επί 20, επί 30 φορές. Όσους αθλητές έχω μέσα, έχω το άγχος τους στις κερκίδες. Προσπαθώ βέβαια να μην το μεταδίδουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και η ένταση. Πρέπει να έχεις πάθος για να καταφέρεις και σε έναν αγώνα. Δεν πρέπει ούτε να μπεις και να τρέμουν τα πόδια σου. Πρέπει να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου. Αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά, ότι μόνο με τη σιγουριά, μόνο με την πολλή δουλειά και τον υδρότα που θα ρίξουν μέσα στο στάδιο, θα πετύχουν το στόχο που έχει βάλει ο αθλητής και ο προπονητής παρέα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Μπορεί να φανεί λίγο περίεργη, αλλά ειδικά ας πούμε στο, εγώ το φαντάζομαι, στο στίβο με την κλασική έννοια, εκεί που τρέχει κάποιος. Εντάξει, ο προπονητής δίνει τις βάσεις. Θα τρέξεις έτσι, δεν θα κάνεις αυτά. Ενδεχομένως κάποια στιγμή θα αγκαζώσεις περισσότερο, όπως το φαντάζομαι εγώ που είμαι έξω από αυτό. Από εκεί και πέρα, ο προπονητής τι κάνει. Μου λέτε να έχεις το μάτι σου όταν τρέχεις στο προπονητή. Ο αθλητής στην ουσία πραγματοποιεί το άθλημά του, το τρέξιμο, όποιο και αν είναι αυτό, οι δρόμοι. Στην ουσία πραγματοποιεί όλες τις εντολές, να το πούμε σε εισαγωγικά, του προπονητή, τεχνικές, η δύναμης, αντοχής, οτιδήποτε είναι αυτό, πρέπει να τις πραγματοποιήσει σε αυτό το κομμάτι, σε αυτόν τον αγώνα που δίνει. Στην ουσία ο αθλητής, ναι, είναι μόνος του μέσα στο στάδιο και προσπαθεί αυτό που σας πει να πραγματοποιήσει τον στόχο, αλλά με όλα αυτά που έχουμε κάνει και έχουμε πει στην προπόνηση. Και αυτό μπορεί να ξέρετε, αυτό είναι το εντυπωσιακό στο στίβο, ότι αυτό μπορεί να είναι μέσα λίγο πολύ για δευτερόλεπτα. Ενώ ένας αγώνας ποδοσφαίρου μπορεί να είναι 90 λεπτά, ενός μπάσκετ 4-10 λεπτά, εδώ μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, σε 9 δευτερόλεπτα γίνεται ένας δρόμος, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα γίνεται ένα άλμα, είτε στο άμεση ή στο μήκος, και μπορεί ο αθλητής να έχει μόνο 3 προσπάθειες και τέλος. Στην ουσία, συναγωνίζονται οι αθλητές τον ίδιο τους τον εαυτό και προσπαθούν να τον ξεπεράσουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας μένει ως άθλημα το στίβο, και σας λέω ότι αυτό μένει μέσα στη μνήμη και στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα του παιδιού και του αθλητή, και αυτό που μας κάνει χαρούμενους είναι όταν έρχονται μετέπειτα, γιατί δεν είμαστε τόσο μεγάλοι, αλλά όταν έρχονται και μεγαλώσουν αυτοί οι αθλητές, όπως και εγώ ευχαριστούσα τον προπονητή μου όταν μεγάλωσα και συνειδητοποίησα όλα αυτά που μου έλεγε, προσπαθώ αυτά να τα μεταφέρω στους αθλητές μου αυτή τη στιγμή. Να έχουν και να πιστεύουν στον εαυτό τους και ότι ενδεχομένως να μπορούν να ξεπεράσουν και τον ίδιο τους τον εαυτό σε κάθε μέρα και σε κάθε προπόνηση. Τότε ένας αθλητής θα πετύχει το όνειρό του και το στόχο του. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα την κυρία Έφορο, επειδή σίγουρα όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν θα είδαν μια άλλη χοητεία στο στίβο. Δεν σας κρύβω ότι, και συγγνώμη κιόλας, εγώ προσωπικά το θεωρούσα ένα άθλημα για
για όσους μπορούν να εκτιμήσουν όλη αυτή τη μοναχικότητα, όλη αυτή την συνεχή πάλι με τον εαυτό σου για να φτάσεις στο επόμενο βήμα. Και ξαφνικά ανακαλύπτω άλλα πράγματα πολύ πιο γοητευτικά. Και θέλω να ρωτήσω, μπορεί κάποιος να βραχτεί, ας πούμε, στη μέση της χρονιάς, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ακόμα και τώρα ή αύριο ή την άνοιξη. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που γίνονται εγγραφές και ξεκινάνε τα παιδιά να μαθαίνουν, ή και μεγάλοι, δεν ξέρω. Όχι. Το ιδανικό βεβαίως είναι να ξεκινήσουμε το ακαδημαϊκό έτος το Σεπτέμβρη, αλλά δεχόμαστε τους αθλητές ανά πάσα στιγμή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Χαιρόμαστε γιατί βγαίνει προς τα έξω η δουλειά μας και αυτό έχει αποτέλεσμα το να έρχονται κι άλλοι νέοι αθλητές. Κάθε ηλικία, δεν θέλουμε να στοχεύουμε κάτι συγκεκριμένο και τα πολύ μικρά μας ενδιαφέρουν και οι μεσαίες ηλικίες και τα 15-16 χρονών που έχουν ήδη αναπτύξει κάποιες σωματικές ικανότητες. Αλλά παρόλα αυτό γίνονται πολύ ωραίες δουλειές, έχουμε παραδείγματα πολλά που έχουν έρθει παιδιά που δεν πιστεύανε καθόλου σε αυτό που ήρθαν να ολοκληρώσουν και είναι η καλύτερη μας διαφήμιση, θα έλεγε κανείς, γιατί τα ίδια το έχουν αγαπήσει ιδιαίτερα, έχουν ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά και βοηθάνε και κινητικά ακριβώς. Και τα ίδια αυτά τα παιδιά φέρνουν τους φίλους τους γιατί είναι τόσο ενθουσιασμένα και από την καλή ατμόσφαιρα της ομάδας, την όμορφη οικογένεια, το ξαναλέω, που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Ποσειδώνα Λουτρακίου αλλά και τους προπονητές. Δεν σας κρύβω ότι φέτος, ας πούμε, είμαστε 5 προπονητές ενώ πέρσι ήμασταν 3. Και αυτό μας δίνει και άλλα φτερά, μας δίνει δύναμη για να συνεχίσω εγώ αυτό το δύσκολο έργο. Δεν σας κρύβω ότι είναι δύσκολο. Πολλές φορές αναρωτιέμαι το βράδυ πώς θα τα φέρω βόλτα, αλλά νομίζω ότι με την καλή ατμόσφαιρα και την προσπάθεια όλων, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι μια αλυσίδα. Ο καθένας από εμάς είναι ένας κρίκος της αλυσίδας. Και έτσι γινόμαστε πιο δυνατοί. Οι συνδημότες μας στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Δεν λέω για τις εγγραφές, λέω ενδεχομένως μπορεί να έχετε απευθυνθεί κάπου για κάποια υποστήριξη, για κάποια χορηγία. Είδατε έτσι μια θέρμη, μια ανταπόκριση σε αυτό, ή θα μπορούσατε να ζητήσετε και λίγο περισσότερη ανταπόκριση από τον κόσμο? Δεν σας κρύβω ότι είναι ένα κομμάτι αρκετά δύσκολο αυτό. Γιατί είναι οι δύσκολες, οι εποχές είναι δύσκολες. Αλλά βεβαίως με την ευκαιρία της εκπομπής σας. Θα απευθυνθώ σε όσους έχουν την καλή διάθεση να μας στηρίξουν, γιατί χρειαζόμαστε και ανθρώπους να μας στηρίξουν και οικονομικά αλλά και εθελοντικά, γιατί όχι, γιατί δεν είναι το μαγαζάκι κανενός αυτό, είναι ανήκει σε όλους τους πολίτες και σε όλους τους δημότες του Λουτρακίου και της Περαχώρας και ελπίζουμε. Κάνω μια παρένθεση ότι του χρόνου θα ανοίξουμε και ένα τμήμα στους Αγίους Θεοδόρους, γιατί τέλος πάντων θέλουμε και εκεί να περάσει αυτό το πολύ θετικό κλίμα και η πολύ καλή δουλειά των προπονητών, και έτσι δίνουμε και μια δυνατότητα σε νέους να ασχοληθούν με το αντικείμενο που έχουν σπουδάσει, γιατί όλοι οι προπονητές μας είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου στον κλάδο που έχουν φοιτήσει, και νομίζω αυτό δίνει και μια άλλη διάσταση σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί απευθυνόμαστε σε νέους, τους δίνουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία στον χώρο που έχουν σπουδάσει, και αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί κανείς να πετύχει. Και ποιο είναι το, για να κλείσουμε με αυτό, το επόμενο αθλητικό γεγονός που έχει προγραμματιστεί? Έχουμε μια γιορτή την επόμενη Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα, όπου θα κάνουμε τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ποσειδώνα Λουτρακίου του Τμήματος Στίβου, όπου έχουμε καλέσει όλους τους γονείς, όλα τα παιδιά από όλα τα τμήματα να έρθουν να γευστούν τα ίδια τους τα εδέσματα. Δηλαδή έχουμε ζητήσει στους γονείς να φέρουν ο καθένας από κάτι, να είναι μια υγιεινά βεβαίως. Και θα έχει κάποιες εκπλήξεις, θα έχει κάποια όμορφη γιορτή γύρω πιο οικογενειακή, ναι.
Και νομίζω ότι αυτό θα σφραγίσει το τέλος της χρονιάς του 2013, αλλά έχουμε μεγάλα οράματα για την άνοιξη, όπου καταρχάς είναι τα θόδια που θα ξαναγίνουν φέτος με μια μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί αποκτήσαμε μεγάλη εμπειρία πέρσι και είχαμε και τα συγχαρητήρια από το ΣΕΓΑΣ για την πολύ καλή διοργάνωση των αγώνων και όλων των συναδέλφων των προπονητών μας που βρήκανε μια ανταπόκριση σε όλη αυτή την πολύ ωραία και μεγάλη γιορτή του Στίβου, αλλά και ευελπιστούμε να καταφέρουμε να αποσπάσουμε από το ΣΕΓΑΣ κάποια πιο σημαντική οργάνωση που θα είναι, θα το ανακοινώσουμε κάποια στιγμή όταν θα είμαστε σίγουροι ότι ο ΣΕΓΑΣ θα μας δώσει αυτόν τον αγώνα. Ωραία, θα είναι χαρά μας να το ανακοινώσετε και σε εμάς και γενικότερα θα είμαστε στη διάθεσή σας όποτε μας το ζητήσετε για να προβάλλουμε οποιαδήποτε δραστηριότητά σας, να στρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στον αθλητισμό, αλλά και βέβαια να φωτίσουμε τον κόπο σας, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα είναι αρκετός, αν όχι πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παχατουρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρπούρο. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.